χαρά, Ντάνι Ντογκρίς, και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο εδώ στο κανάλι της Κοινότητας. Είμαι ο Γιώργος και πάμε για άλλο ένα Mythical Pokémon Hunting που είναι έτοιμο να ξεδιπλωθεί εδώ μπροστά στα γυμνά σας μάτια. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, Nidoqueak, διαλέγω εσένα! Ξεκινάμε, παιδιά. Έχουμε μπροστά σας Vivid Voltage, T-Map και Unified Minds. Vivid Voltage με Celebi και Jirachi Amazing Rare που τα κυνηγάμε σαν τρελή για τη συλλογή μου. T-Map με το pack art όπως το βλέπετε, Celebi και Venusaur Tag Team σε δύο κάρτες, και στην κανονική και στην Rainbow Rare έχω και την promo από το Tag Team Box, μπορείτε να βρείτε βίντεο από πάνω στην περιγραφή. Unified Minds όπου κυνηγάμε ακόμα και το Deoxys που είναι στο pack art, αλλά κυριότερα κυνηγάμε Mew και Mewtwo Tag Team που είναι μια καταπληκτική κάρτα και τη θέλω όπως και δίποτε στη συλλογή μου. Και φυσικά έχουμε Forbidden Light, μόνο ένα pack που έχει και αυτό μέσα Mythical. Χωρίς άλλη καθυστέρηση ξεκινάμε με Vivid Voltage που έχουμε περισσότερα packs. Να δούμε τι μπορεί να τύχουμε στο σημερινό μας τυχερό. Γιατί είμαστε τυχεροί, πραγματικά από τότε που ξεκίνησε το κανάλι μόνο όμορφες κάρτες βγάζουμε. Δεν μπορούμε παρά να μην ευχαριστήσουμε για την τύχη μας. Μπέα, πάρα πολύ μου αρέσει. Έχει και μια φοβερή Full Art Trainer Card που θα ήθελα να τύχω. Aromatic Energy, Trubbish, Dynamo, Clobopus, Wubat, Tailo, Metank το Reverse και ένα Electrode Holographic. Ωραία κάρτα. Έτοιμο να εκραγεί το Electrode. Να πούμε, παιδιά, ότι το Vivid Voltage ήταν και το set που εισήγαγε στο παιχνίδι τα Amazing Rare Pokémon και έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Βέβαια, δεν έχουν αγαπηθεί και τόσο από τον κόσμο, από τους παίκτες του TCG. Έχουν αγαπηθεί πολύ από τους συλλέκτες. Γιατί, δυστυχώς θα πω, παίκτες είναι πολύ δύσκολο να καλέσουν αυτές τις κάρτες γιατί χρειάζονται έναν αρκετά μεγάλο συνδυασμό από ενέργειες για να εκτελέσουν τις επιθέσεις τους, οπότε δεν είναι και τόσο χρήσιμες στο TCG. Παρ' όλα αυτά είναι καταπληκτικά όμορφες κάρτες για να... ένα Dusk Noir Holographic είναι το rare μας. Είναι καταπληκτικές κάρτες για συλλογή, για grading, είναι πολύ όμορφες κάρτες, λαμπυρίζουν όπως και να τις κοιτάξεις, σε όποιο σημείο τους και να τις κοιτάξεις. Και πάμε να δούμε. Συνεχίζουμε, παιδιά, με Vivid Voltage. Θα ανοίξουμε αυτό και άλλο ένα από τα Vivid Voltage και μετά θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα set. Τέσσερις οι κάρτες για το card trick. Και πάμε να δούμε. Lightning Energy, Krokorok, Delmise, Rocky Helmet, Beldam, Milsery. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, τόσο άσχημο. Ποιος σκέφτηκε να φτιάξει ένα τέτοιο Pokémon, το Pokémon γάλα, τι είναι αυτό. Πώς το λέει εδώ, το Pokémon κρέμα, The Cream Pokémon, idea, popo. Έχουν ξεμείνει από ιδέες μου φαίνεται. Τέλος πάντων, Dreadnought το Reverse και ένα Charizard. Τι λένε, φίλε, είναι non-holographic δυστυχώς, αλλά πιάσαμε και ένα Charizard, το ορίστε, από το πουθενά. Δεν νομίζω να φύγει για grading, αντισλιβάρω βέβαια για τώρα, θα δούμε λίγο τιμούλες στο card market και θα αποφασίσω. Παρ' όλα αυτά, πολύ ωραία, πιάσαμε και ένα Charizard, non-holographic. Και συνεχίζουμε με το τελευταίο booster back από Vivid Voltage πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα set. Λοιπόν, το Vivid Voltage, τι να πω, δεν είχε Charizard τόσο πολύ μέσα, είχε μόνο αυτό το Charizard που καταφέραμε και τραβήξαμε, και ήταν σε μια περίοδο που το Charizard Hunting είχε πραγματικά ήταν στο peak του, οπότε όταν βγήκε το Vivid Voltage σκοπός ήταν να σπάσουν λίγο την προσοχή του κόσμου προς τον Pikachu, γιατί είναι βασισμένο στο Pikachu, στο Pikachu VMAX, οπότε είναι πολύ κεντραρισμένο σε αυτό, αλλά εντάξει, το επίκεντρο είναι ο Pikachu, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Για μένα αυτό που θα κυνηγούσα πραγματικά, που κυνηγάω μάλλον πραγματικά στο Vivid Voltage, είναι τα Amazing Rare του, γιατί έχει και Celebi και Jirachi που πραγματικά με ενδιαφέρουν, και έχουμε ξεκινήσει, παιδιά, με Unified Minds τώρα. Έχουμε ανοίξει ένα ολόκληρο Booster Box Unified Minds, καταπληκτικό art. Για να δούμε, ο καλλιτέχνης είναι ο Κομίγια, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, παιδιά, κάνει πάρα πολύ ωραία, έτσι ακριβώς το ίδιο στυλ
κάρτες πάρα πολύ όμορφες. Και αυτός, και αυτό μάλλον, όχι, αυτή δεν είναι. Για να δούμε, Cubon, Slakoth Reverse και ένα Unfeasant. Δεν είχαμε κάτι. Δεν τα έχουμε πάει και τόσο καλά, μπορώ να πω, μέχρι στιγμής. Για να δούμε. Πάμε τώρα. Vivid Voltage. Για να δούμε. Vivid Voltage. Πάρε τον κωδικό, ελπίζω να είναι τυχερός. Και έχουμε και λέμε 1, 2, 3 και 4 για το card trick. Και για πάμε, Water Energy, Swallow, Zebstrika, Disclops, Skidoo, Eevee, πολύ ωραίο το Eevee εδώ με τα αστεράκια από πίσω να πέφτουν, Trubbish, Shapet, Chuttle, Eevee το Reverse και μια Pokemon Center Lady, Full Art, πανέμορφη κάρτα. Πάνω που λέγαμε ότι δεν έχουμε τραβήξει τίποτα, ορίστε μια τρομερά off-center Pokemon Lady, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Την αφήνουμε στην άκρη και συνεχίζουμε. Θα ανοίξω πάλι Vivid Voltage, μιας και μας κάνανε τη χάρη και σπάσανε αυτό το Dry Streak. Για να δούμε, θα είμαστε τυχεροί. Αυτά νομίζω τα είχα πάρει σαν loose packs, αυτά τα Vivid Voltage packs, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να μας έρθει. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό, γενικά τα περισσότερα είναι από loose packs, κάποια είναι από, πώς το λένε, από blisters, οπότε για να δούμε τι μπορεί να τύχουμε. Terrakion το reverse και ένα Exploud, δεν είχαμε κάτι σε αυτό το pack, στο πρώτο τελευταίο μας pack από Vivid Voltage. Και πάμε παιδιά τώρα, team up, έχουμε team up, το πρώτο τελευταίο και το και πρώτο και πρώτο τελευταίο ταυτόχρονα pack από team up. Είπαμε ποια κάρτα ψάχνουμε, έχει και ωραίες trainer card, αλλά οι κάρτες που ψάχνουμε πραγματικά είναι ο Celebi με τον Venusaur. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να τα συμπεριλάβουμε στη συλλογή μας και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η τύχη. Tauros, Torkat, Kabuto, οπα, έκανα skip, ένα Bronzor, Uchiena, Nidoran, Θηλυκό, Pancham, Voltorb, Blastoise στο reverse, καταπληκτικό reverse και όχι παιδιά, ένα Nidoqueen, Nidogreek. Πώς φαίνεται η κυρία, πάρ' την αγκαλιά εδώ. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό Nidoqueen, θα κρατήσω τον Reverse Blastoise, μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα συνεχίσω, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Unified Minds, για να δούμε. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να βρούμε τον Mew & Mewtwo GX, το Tag Team. Ποιος ξέρει πραγματικά. Μακάρι παιδιά, μακάρι, δεν ξέρω. Την προηγούμενη φορά που ανοίξαμε Unified Minds καταφέραμε και βγάλαμε, πολύ ωραίο το Κρυσίλια, καταφέραμε και βγάλαμε ένα Jirachi GX σε καταπληκτική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει φύγει για grading, δεν είχαμε κάτι σε αυτό το pack, έχει φύγει για grading αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και πάμε εδώ, τελευταίο, πάμε παιδιά, τελευταίο Vivid Voltage, Last Pack Magic εδώ. Το κανάλι του Last Pack Magic. Και όταν λέω Last Pack, εννοώ Last Pack από το κάθε set. Το έχουμε με το Last Pack Magic γενικότερα. Πάρτε τον κωδικό, ελπίζω να είναι τυχερός. 1, 2, 3 και 4. Ελπίζω να είναι τυχερός και για εσάς και για εμάς. Και έχουμε και λέμε Darkness Energy, League Staff, Charmeleon, Pinkurchin, Clefairy, Fampi, Yanma, Galarian Meowth, Dascal, Blitzle το reverse και ένα Pikachu V. Τι ωραία που μπορούσε, δεν μπορούσε να κλείσει καλύτερα αυτό το set με τη μασκότ των Pokemon, έναν Pikachu V, λίγο off center, αλλά θα μας κάνει τη δουλειά. Θα θέλαμε τον χοντρούλι Pikachu, τον ή κανένα Amazing Rare. Παρ' όλα αυτά, τι να κάνουμε, συνεχίζουμε με team up, το δεύτερο και τελευταίο team up pack που έχουμε και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε αυτό το Celebi & Venusaur GX Tag Team, θα είναι καταπληκτικό. Και για να δούμε, μέχρι στιγμής καλά πάει το Last Pack Magic. Hitmonchan πάρα πολύ ωραίος και ναι, ο Κομίγια είναι ακριβώς ο ίδιος artist, έχει επιστρέψει με ένα πάρα πολύ ωραίο drum band, δεν κάνω λάθος, στο Evolving Skies. Emolga, Staryu, Uchiena, Execute το reverse και ένα Latios, Latias GX!
Όχι ρε φίλε, τι ωραία κάρτα. Τι ωραία κάρτα. Έχουμε 2 στα 2 για Last Pack Magic. Δεν το πιστεύω. Δείτε παιδιά, δείτε τι καρτάρα τραβήξαμε. Δεν το πιστεύω. Καταπληκτικό το centering. Καταπληκτικό πραγματικά το centering. Από πίσω whitening βλέπω λίγο. Ελπίζω να είναι εντάξει. Πάρα πολύ καλή παιδιά. Πάρα πολύ. Εδώ αυτό μόνο μου με χαλάει. Έχει λίγο whitening πάνω στη γωνία. Παρ' όλα αυτά παιδιά είναι καταπληκτική πανέμορφη κάρτα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και ποιος ξέρει, έχουμε ακόμα 2 packs. Έχουμε 2 στα 2 σε Last Pack Magic. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε και στο Unified Mind να τραβήξουμε Ultra Rare κάρτα. Άμα το καταφέρουμε αυτό, πραγματικά το κανάλι θα είναι ανδιαφεσβήτητα ο βασιλιάς του Last Pack Magic. Λοιπόν, πάρτε την κάρτα, τον κωδικό μάλλον, ελπίζω να είναι τυχερός. Και για να δούμε τώρα τι μπορεί να μας δώσει το Unified Minds. Έχουμε αυτή την ιδέα. Archen, Γιάν Μέγκα, Drifloon, Jupiter, αυτό είναι το δράκο, Cotton, Fomantis, Silvalight το reverse, πολύ ωραία κάρτα. Αχ, και ένα Αμούγκους, πάρα πολύ άσχημη κάρτα, δυστυχώς, αλλά έχουμε άλλο ένα pack και το μοναδικό Forbidden Light που είχαμε για σήμερα, να δούμε τι μπορούμε να τραβήξουμε. Για πάμε, για πάμε. Και έχουμε και λέμε, πόρε φίλε, πράσινος κωδικός, μόλις το είδατε. Για να δούμε. Κρατάω μικρό καλάθι όποτε βλέπω πράσινο κωδικό, καταλαβαίνετε γιατί όλοι μας κρατάμε μικρό καλάθι όταν βλέπουμε πράσινο κωδικό. Go Goat, Unidentified Fossil, με Spirit, Froakie, Krogunk, Execute, Scatterbug, Gible, Noivern the Reverse και ένα Flogress το Rare μας παιδιά. Πάμε να ανατρέξουμε όμως στις κάρτες που καταφέραμε και βγάλαμε σε αυτό το βίντεο. Έχουμε και λέμε παιδιά, εντάξει δεν ήταν κάτι τρελό, αλλά βγάλαμε όμορφες κάρτες και για άλλη μια φορά. Charizard δεν είναι το Hollow, αλλά τράβηξαμε ένα Charizard, οπότε μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Dusknoir, Electrode Holographic, Pokémon Center Lady, υπέροχη Full Art κάρτα. Pikachu V, καταπληκτικός, υπέροχη κάρτα για άλλη μια φορά. Και φυσικά Latios εν Latias GX, Alternate Art, είναι καταπληκτική, είναι, αν δεν κάνω λάθος, όχι, είναι το νόμιζα ότι είναι Secret Rare. Δείτε τι συνδυασμό επιθέσεων χρειάζονται, τι συνδυασμό μάλλον ενεργειών χρειάζονται για να κάνουν την συγκεκριμένη επίθεση. Anyway παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το βίντεο και μέχρι το τέλος. Ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια.